Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί μου φίλοι, παρατηρούμε στον ουρανό παράξενες λευκές ουρές που αφήνουν πίσω τους ορισμένα αεροπλάνα. Και λέω παράξενες γιατί δεν έχουν να κάνουν με τις συμβατικές ουρές που συνήθως το μάτι μας έβλεπε στον ουρανό κατά καιρούς τα παλαιότερα χρόνια. Έτσι λοιπόν, ακούγονται και είναι γνωστό αυτό σε όλους, πολλές και διάφορες θεωρίες για αυτές τις ουρές. Έτσι, αν θέλαμε να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση για αυτό το φαινόμενο, θα έπρεπε για να ήμασταν αντικειμενικοί, διερευνώντας την αλήθεια, κάτι το οποίο το υπηρετούμε και είναι και προϋπόθεση για την αφύπνιση, η σωστή ενημέρωση. Θα θέλαμε λοιπόν, για να έχουμε μια σφαιρική ενημέρωση, να είχαμε τη δυνατότητα να καλούσαμε εδώ τουλάχιστον τρεις ειδικούς. Έναν αεροπόρο, ένα χημικό, μηχανικό ή απλοχημικό, τέλος πάντων, και έναν περιβαλλοντολόγο. Εμείς, στη σημερινή μας ρωμαϊκή κουβέντα, για να ανοιχνεύσουμε αυτό το ζήτημα, το οποίο φαντάζομαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, βρήκαμε έναν άνθρωπο που καλύπτει και ικανοποιεί και τις τρεις αυτές απαιτήσεις. Κοντά μας, ως εκλεκτός προσκεκλημένος, στην σημερινή κουβέντα μας είναι ο κύριος Άγγελος Βασιλιάδης, τον οποίο και τον καλωσορίζουμε. Είναι γνωστός συνεργάτης και φίλος και να αναφέρω και τις ιδιότητες που τις καλύπτεται επαξίως και νομίζω ότι είστε και ο καταλληλότερος για αυτό το θέμα, κύριε Βασιλιάδη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και να πούμε και την ιδιότητα τη γνωστή που έχουμε αναφερθεί ξανά σε μια άλλη εκπομπή μας, να το θυμίσουμε στους φίλους μας ότι είστε και πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας. Αυτό θα το παντρέψουμε και στην κουβέντα μετά, γιατί νομίζω ότι και ως Άγγελος Βασιλιάδης, αλλά και ως πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας, έχετε και για αυτό το θέμα να μας πείτε πράγματα. Καλησπέρα και από μένα, στρατηγέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερος. Ειδικώς για ένα θέμα τόσο επίκαιρο, για το οποίο δυστυχώς υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση και μεγάλη προπαγάνδα και άγνοια εκ μέρους ενός πολύ μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού. Έτσι. Ειδικώς στην Ελλάδα, διότι θα δούμε στη συνέχεια ότι στο εξωτερικό τουλάχιστον είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν και ανησυχήσει και ενημερωθεί και αναλάβει δράσεις για το θέμα. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Προφανώς λοιπόν φαίνεται και μόνο από την αναφορά που κάνατε εισαγωγικά ότι το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, έτσι. Όχι, προφανώς. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά κάποιους ανθρώπους που παραξενεύονται κοιτώντας τον ουρανό ότι κάτι άλλο συμβαίνει πέραν από τα συνηθισμένα. Πείτε μας, κύριε Βασιλιά, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, μέχρι προ μίας και πλέον δεκαετίας βλέπαμε στον ουρανό τα γνωστά ίχνη συμπυκνώσεως, αυτά τα οποία βγαίνουν από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών και τα οποία βεβαίως είναι υδρατμοί, οι οποίοι είναι προϊόν της καύσεως των καυσίμων και λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας η οποία υπάρχει στα ύψη αυτά, σκεφτείτε ότι ένα αεροπλάνο το οποίο συνήθως τα πολιτικά αεροπλάνα αλλά και πολεμικά, τα οποία θα πούμε στη συνέχεια ότι συμμετέχουν και αυτά σε αυτή τη διαδικασία των αεροσκασμών, πετούν κατά μέσο όρο σε ύψη περίπου 10 χιλιόμετρων. Σε αυτά τα ύψη, κατά μέσο όρο, η θερμοκρασία είναι μείον 45 βαθμοί Κελσίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα καυτό αέριο, υπομορφή υδρατμών, συμπυκνώνεται αμέσως είτε σε σταγονίδια είτε σε κρυστάλλους. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες, μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή κάποια λεπτά, διαλύεται. Είναι πολύ ιδιαίτερες συνθήκες να μείνει αυτό για μία ώρα, μισή, μία ώρα, ίσως και παραπάνω. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό που είπατε τώρα. Ακριβώς. Και ίσως αυτό παραξενεύει και τους περισσότερους παρατηρητές. Ήταν πολύ σπάνιο το φαινόμενο να μείνουν τέχνη συμπυκνώσεως για μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό και στο παρελθόν δεν υπήρξε ποτέ θέμα συζήτησης. Ακριβώς. Άρα βάλατε ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Ότι οι συμβατικές ουρές που βλέπαμε από μικρά παιδιά
Το συνηθισμένο... Δεν μας παραξάνευαν διότι εξαφανίζονται γρήγορα. Ακριβώς. Το συνηθισμένο είναι μετά από μερικά δευτερόλεπτα να... ή έστω μερικά λεπτά να διαλύονται. Μάλιστα. Και αυτό βλέπουμε συνήθως πίσω από τα αεροπλάνα. Ή βλέπαμε συνήθως πίσω από τα αεροπλάνα. Αλλά ακόμη και σήμερα το παρατηρούμε αυτό. Βλέπουμε το αεροπλάνο και πίσω, ας πούμε, λίγο είναι η ουρά αυτή η άσπη, η οποία σιγά σιγά σβήνει. Ακολουθώντας την πορεία. Αυτή είναι μια φυσιολογική λοιπόν εξέλιξη της. Τώρα εδώ και μία δεκαετία στην Ελλάδα και αρκετά περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παρατηρείται να αφήνουν αεροπλάνα, είτε γραμμής είτε άλλα με ιδιαίτερες αποστολές, λευκές γραμμές, οι οποίες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Εντελώς άλλα χαρακτηριστικά, αφενός δεν διαλύονται. Να τα δούμε λιγάκι. Παραμένουν, ναι. Το ένα είναι, είπαμε ότι δεν διαλύονται αμέσως. Παραμένουν πάρα πολλές ώρες στον ουρανό, ακόμη και μέρες. Ξαπλώνονται με την πάροδο του χρόνου και μάλιστα παρατηρούμε ότι όταν γίνονται αυτές εκτελούνται αυτές οι δραστηριότητες, συνήθως οι ουρές είναι παράλληλες και κάθετες και σχηματίζουν, ας το πούμε, κάποιο πλέγμα πάνω στον ουρανό. Μάλιστα. Το οποίο σιγά σιγά δημιουργεί ένα λευκό πέπλο. Στρώμα. Ένα λευκό στρώμα. Ουσιαστικά δεν δικαιολογείται ότι ένα αεροπλάνο κάνει μια διαδρομή φυσιολογική από έναν αλφα προορισμό σε έναν άλλον, αλλά έχουμε και έτσι παράξενα σχήματα. Ναι, ακόμη υπάρχουν και σχήματα κύκλων, τριγωνικά, πάρα πολλά περίεργα, τα οποία αναζητώντας κάποιος... Δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση μια τέτοια διαδρομή. Όχι φυσικά. Γίνονται με συγκεκριμένους σχεδιασμούς, τους οποίους μπορούμε να πούμε στη συνέχεια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησαν τουλάχιστον να παραξενεύουν τους απλούς ανθρώπους. Όμως είπατε ότι το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε να παρατηρείται πολύ νωρίτερα στο εξωτερικό. Ναι. Το ότι υπάρχουν και οι πρώτες καταγραφές και οι πρώτες διερευνήσεις. Έχουμε ήδη και τον όρο που τους αποδίδεται ως chemtrails. Ναι, chemtrails. Το οποίο είναι ελληνικά. Chemtrail, χημικά ίχνη. Αυτό σημαίνει σε πιστή... Ναι. Το chemtrails είναι χημικές ουρές. Ναι. Μάλιστα. Οπότε υπάρχουν αποδείξεις, γιατί υπάρχει και μία άλλη πλευρά που κινδυνεύουμε να υποπέσουμε. Έχουμε τους δύσπιστους, υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε άμεσα σε κάθε τέτοια ανησυχία, μας μεταπίπτουν σε λογικές συνωμοσιολογίας. Υπάρχουν αποδείξεις που θα μας χαρακτηρίσουν ενδεχομένως όχι συνωμοσιολόγους, αλλά ορθά ανήσυχους, ναι, τι συμβαίνει, και να δούμε και μετά, διερευνώντας και διεισδύοντας στην κουβέντα αυτή, να δούμε λίγο και τη σκοπιμότητα. Γιατί αν πραγματικά είναι κάτι άλλο, προφανώς πρέπει να δούμε ποιοι μπορεί να το κάνουν αυτό, ποιοι μπορεί να το σχεδιάζουν, να το διατάζουν, να το εκτελούν. Ακριβώς. Και να δούμε και τους σκοπούς. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά αυτούς οι οποίοι είπατε προηγουμένως ότι καθησυχάζουν τον κόσμο και κάνουν αναφορές σε συνωμοσιολογίες και τέτοια, προφανώς υπάρχουν αυτοί και δυστυχώς είναι, να τους πω, πρακτορείς και έτσι φθηνοί άνθρωποι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάνουν είναι να παραπληροφορούν δυστυχώς την κοινή γνώμη για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι οι αεροψεκασμοί. Και θα φανεί στη συνέχεια το πώς διαψεύδονται, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι όποτε τους δοθεί η ευκαιρία, είτε θα το χλεβάσουν, είτε θα το απομειώσουν ως γεγονός. Να ξεκινήσουμε. Τα πιο πολλά, βεβαίως, δεδομένα, οι ενδείξεις και οι αποδείξεις, μας έρχονται από το εξωτερικό, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από αναφορές, οι οποίες υπάρχουν σε τηλεοπτικές ειδήσεις στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να αναφέρουμε εδώ κάποια πράγματα που έχω σημειώσει. Ένας τηλεοπτικός σταθμός, KSLA News, στο Λος Άντζελες, στις ειδήσεις,
μίλησε για κυβερνητικό πείραμα ενδεχομένως, αναφερόμενο στους αεροψυχασμούς και στις γραμμές που αφήνουν τα αεροπλάνα. Το πολύ γνωστό κανάλι Fox ανέφερε ότι η κυβέρνηση ρίχνει χημικά για έλεγχο του κλίματος. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν τις πρώτες αναφορές. Όλα αυτά σε δελτία ειδήσεων είναι. Είναι επίσημα όλα. Δεν είναι κάτι να πει κανείς ότι το βγάζει από το κεφάλι του. Στο NBC, ένα επίσης πολύ μεγάλο κανάλι των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεφέρθη ότι μας ψεκάζουν για αλλαγή ή έλεγχο του καιρού. Μάλιστα. Στο News 10, κλιματολόγοι αναφέρουν ενδείξεις για ένα τρομακτικό σχέδιο. Αυτό κρατήστε το, στρατηγέ μου. Μάλιστα. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς, ειδικοί στην διαχείριση του κλίματος, έχουν εργαστεί και σε υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με το συγκεκριμένο φαινόμενο που θα αναλύσουμε. Είχε γίνει προ κάποιων ετών στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια ένα συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπτύξεως της Επιστήμης. Τα αρχικά της είναι AAAC, όπου είχαν συμμετάσχει χιλιάδες επιστήμονες, κυβερνητικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η διαχείριση του κλίματος, η οποία έχει επικρατήσει με τον όρο «γεωμηχανική». Η geoengineering είναι στα αγγλικά. Η οποία ασχολείται είναι με την... μια νέα επιστήμη, έτσι. Ακριβώς. Είναι μια νέα επιστήμη, η οποία ασχολείται με την διαχείριση του κλίματος εκ μέρους του ανθρώπου, βεβαίως, έτσι. Άρα μιλάμε για, μια επιστήμη που παρεμβαίνει... Παρεμβαίνει στο κλίμα. Ουσιαστικά, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγων παρεμβαίνει στις κλιματολογικές συνθήκες έτσι, επίσημα πλέον. Έτσι ακριβώς. Επίσημα. Έτσι ακριβώς. Το οποίο, όπως με ποιο σκοπό, για το καλό μας δηλαδή, είναι αυτό καταρχάς, δηλαδή ποιο προσωπείο όπως, έχει. Όπως δηλώνουν αυτοί οι οποίοι είναι πίσω από όλα αυτά, ναι, πράγματι είναι για το καλό της ανθρωπότητος. Είναι για να ελέγξουν την υπερθέρμανση, όπως λένε, του πλανήτη. Με τον ψεκασμό μικροσωματιδίων, τα οποία θα πούμε στη συνέχεια τι είναι. Να δούμε αν έχει αποδειχθεί και πειραματικά η σύνθεσή τους. Φυσικά και το έχει. Το οποίο δικαιολογεί αυτές τις θέσεις των γεωμηχανικών. Κάθε άλλο. Έχουν πει λοιπόν ότι στόχος είναι να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Και αυτό το επιτυγχάνουν με τον ψεκασμό σωματιδίων στην στρατόσφαιρα, η οποία βεβαίως πραγματοποιείται από Μάλιστα. αεροπλάνα. Στέκει αυτό, μιας και είστε και αεροπόρος, όπως είπαμε, και χημικός, μηχανικός και περιβαλλοντολόγος. Κοιτάξτε... Δηλαδή φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, άρα επιστροφή, άρα περιορισμός αυτής της υπερθέρμανσης. Λογική μπορεί να υπάρχει σε αυτό που λένε. Αλλά όταν δεν έχεις περιορίσει κατά κανόνα τις δράσεις του ανθρώπου πάνω στη γη... Τα αίτια που δημιουργούν ακριβώς, το πρόβλημα... τότε ποιος είναι ο λόγος να δημιουργήσεις ένα στρώμα από πάνω το οποίο θα ανακλά τις ηλιακές ακτίνες. Και το οποίο μπορεί να έχει άλλες επιπτώσεις μετά. Και βλέπουμε ότι παρόλο τις δεσμεύσεις που είχαν στο Κιώτο που λένε για το περιβάλλον και ούτω καθεξής, τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο. Έχουν φτάσει σε σημείο να εξαγοράζουν ρήπους από τριτοκοσμικές χώρες για να δικαιολογήσουν τους ευξημένους ρήπους τους οποίους ρίχνουν αυτοί στην ατμόσφαιρα. Η ανησυχία και ο ρόλος της γεωμηχανικής δεν δικαιολογείται, όπως πολύ ορθά είπατε. Όχι από τη στιγμή που δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο να περιοριστούν αυτά τα πράγματα πάνω στη γη. Οι ρηπογόνες πηγές. Ακριβώς. Δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση πάνω στη γη και να λες ότι θα βάλω ένα στρώμα μετάλλων το οποίο θα ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία. Πλην του γεγονότος ότι περιορίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία, ουσιαστικώς σε κάποιο βαθμό σκοτεινιάζει τη γη. Έτσι, περιορίζει το φως το οποίο φτάνει στη γη. Το οποίο έχει μεγάλη συνέπεια και στους ζώντες οργανισμούς. Μειώνεις τα καλά τα οποία σαφώς είναι αρκετά
Ακριβώς. Της ηλιακής ακτινοβολίας. Φυσικά, φυσικά. Είναι δραστικές. Φαίνεται πραγματικά τουλάχιστον παράξενο το σκεπτικό. Όπως πολύ ορθά είπατε, αντί να πολεμήσουμε τις πηγές, τις ρυπογόνες, απ' την άλλη μεριά να προσπαθούμε να σκαρφιστούμε και πιο ίσως ακριβά. Ναι. Ακριβές λύσεις και δεν ξέρουμε και κατά πόσο επιπτώσεις άλλες θα έχουν αρνητικές. Αυτές δυστυχώς είναι οι πιστικές. Δικαιολογίες τις οποίες ο μέσος άνθρωπος θα τις δεχθεί ως πραγματικές και θα το αφήσει εκεί να τελειώσει το θέμα. Θα δούμε όμως από πίσω ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το συνέδριο κάποιοι επιστήμονες μίλησαν για τη σημασία να γίνουν εκστρατείες για την γεωμηχανική, αυτό που συζητήσαμε παγκοσμίως, για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και προτάθηκε η παρεμπόδιση του φωτός μέσω ψεκασμούς ιών στην ατμόσφαιρα. Όταν ερωτήθηκαν για τους αεροψεκασμούς, αρνήθηκαν ότι ήδη γίνονται. Δηλαδή, συζήτησαν ότι στο κρίσιμο ερώτημα το είπαν όχι. Και όμως οι προτάσεις που κάνανε επιβεβαιώνουν ότι όντως έχει ήδη ξεκινήσει αυτό το πράγμα και ξέρετε, κάπου προσπαθούν ας πούμε, να κρατήσουν τις ισορροπίες. Φοβούμενοι και τις θέσεις τους, αλλά και τις συνέπειες οι οποίες μπορεί να υπάρξουν εκ μέρους. Καταλαβαίνουν ότι ανησυχεί ο κόσμος και αρχίζουν να υπάρχουν κάποιοι που ενοχλούν. Οπότε αυτοί προσπαθούν ακριβώς. Το αντιμετωπίσουν έτσι φιλολογικά, υποτίθεται, μιας και δεν μπορούν και να το κρύψουν απόλυτα. Όχι, ξέρετε, ήταν μια πολύ ευφυής μέθοδος να ξεφύγουν από τα πραγματικούς στόχους, λέγοντας ότι ναι, μας ενδιαφέρει να φροντίσουμε το κλίμα του πλανήτη. Μια όμορφη συνταγή παραπληροφόρησης. Το οποίο όμως, όπως είπαμε, διαψεύδεται εκ των πραγμάτων. Ακριβώς. Λοιπόν, ο εισηγητής του συνεδρίου, ονόματι Τζον Χόλντρεν, είναι ο σύμβουλος του Ομπάμα σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Λοιπόν, τον ρώτησαν για το θέμα και είπε: ενώ εργάζομαι σε υψηλό επίπεδο στο Λευκό Οίκο, έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν συμβαίνουν δηλαδή οι αεροψεκασμοί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με την κυβέρνηση. Μάλιστα. Στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, κάποια στιγμή ένας ομιλητής, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος, είπε τα εξής. Λένε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση συνεργάζεται μυστικά με την κυβέρνησή μας, χρησιμοποιώντας αεροπλάνα για να ψεκάσει πληθυσμιακά κέντρα με αλουμίνιο, βάριο και στρόντιο, ώστε να αποδυναμώσει την άμυνα του οργανισμού και να μειώσει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Το προφανές κίνητρο πίσω από αυτήν την θεωρία συνωμοσίας είναι η μία παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτά τα δηλώνει εκπρόσωπος κόμματος στο Κοινοβούλιο της Ζηλανδίας. Μάλιστα. Αυτό ακούγεται πραγματικά συγκλονιστικό. Εάν υπάρχει έστω και ένα ψήγμα αλήθειας όσον αφορά τη σκοπιμότητα. Δηλαδή, κάποιοι σχεδιάζουν να αφανίσουν μαζικά πληθυσμούς. Ακριβώς. Αυτό είναι απίστευτο. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος. Και δυστυχώς κανένας δεν έχει το θάρρος να βγει και να το πει στον... Οι κυβερνήσεις σκοφεύουν, δεν ασχολούνται επίσημα με το θέμα. Οι κυβερνήσεις, όπως ξέρετε, συμπεριλαμβανομένες και τις δικές μας, δηλαδή, έτσι. Εντάξει, τώρα... Δεν με εκπλήσει το γεγονός. Νομίζω κανένα δεν τον εκπλήσει το γεγονός. Εντάξει, άρα επίσημα οι κυβερνήσεις και των μεγάλων χωρών δεν έχουν πάρει θέση. Όχι. Δεν το συζητάνε το θέμα. Κοιτάξτε, όσοι έχουν βγει. Και αν αναφέρουμε κάποιους στη συνέχεια. Τώρα είναι ότι... μιλάτε για επερωτήσεις που έχουν γίνει σε εθνικά κοινοβούλια και πιθανότατα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται ακριβώς, η κουβέντα. Ακριβώς. Μέχρι και μέσα σε κοινοβούλια έχουν συζητηθεί αυτά ως θέματα. Έχουν γίνει επανειλημμένες δηλώσεις από μετεωρολόγους κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών δελτίων καιρού στις ΗΠΑ, στο κανάλι 10, στο ABC και άλλα. Ο Τζον Χόλντρεν, αυτός που είπαμε προηγουμένως, σύμβουλος του Ομπάμα, είπε ότι έχουν σε αυτό το συνέδριο ότι έχουν συζητηθεί διάφορα για τη γεωμηχανική. Κλασικό παράδειγμα είναι η τοποθέτηση σωματιδίων αντανακλάσεως γύρω από τη Γη.
το δήλωσε, το παραδέχτηκε ότι γίνονται, ασχέτως αν οι άλλοι το διαψεύδανε προηγουμένως, ναι. Έτσι, σύμβολος του Ομπάμα. Και είπε ότι ναι, τοποθετούνται σωματίδια αντανακλάσεως πάνω από τη, στην ατμόσφαιρα, πάνω από τη γη. Υποτίθεται, όπως είπαμε, υποτίθεται για, να, για, την, για το φαινόμενο της ακριβώς, για τον έλεγχο του, του πλανήτη. Ναι. Ένας γεωμηχανικός, λοιπόν, ονόματι David Keith, του Πανεπιστημίου Carnegie. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, για όσους το έχουν ψάξει, έχει γενικώς σκοτεινό ρόλο κατά το παρελθόν. Είναι αυτό το οποίο έχει προωθήσει πάρα πολύ τη φθορίωση, αν έχετε ακουστά και τις συνέπειες του φθορίου, τη φθορίωση του νερού και την προσθήκη του στις οδοντόκρεμες. Είναι ένα θέμα νομίζω το οποίο είχα μελετήσει παλιότερα. Η γλώσσα βοηθάει πάρα πολύ και ναι. Ενοιολογικά ακριβώς. Και μόνο η λέξη φθόριο προέρχεται από τη φθορά. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει να το συζητήσουμε. Υπάρχει μια άλλη φορά. Μελέτη μου δημοσιευμένη στο διαδίκτυο. Είχα ασχοληθεί αρκετά χρόνια με το γεγονός. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει σκοτεινό ρόλο σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σκεφτείτε, μόνο για να πω μια λέξη, ότι αν ένα παιδάκι φάει μισή οδοντόκρεμα με φθόριο, πεθαίνει αμέσως. Λοιπόν, και προχωράμε. Αυτός, λοιπόν, δήλωσε, μπορεί να είναι καλό να σκεφτούμε το αλουμίνιο. Ακούστε, να είναι καλό. Έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω στις επιδράσεις του αλουμινίου στη στρατόσφαιρα. Το βασικό είναι ότι το αλουμίνιο έχει 4 φορές τον οπτικομετρικό ρυθμό του θείου, οπότε 4 φορές την αντανακλαστική επιφάνεια. Είχαν αφήσει να διαρρεύσει ότι ρίχνανε θιάφη. Δεν κατάφεραν ούτε αυτό να το αποκρύψουν. Ήρθε αυτός και δήλωσε ότι είναι αλουμίνιο πλέον. Μάλιστα. Γνωρίζουμε λοιπόν τη σύνθεση των ψεκαζόμενων υλικών. Ναι. Υπάρχει μια πατέντα για τους αεροψεκασμούς του αλουμίνιου από το 1989. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπάρχει και αλουμίνιο στα ύδατα που θα πούμε στη συνέχεια. Ακούστε λοιπόν τι άλλο είπε αυτός. Μπορείς να φτιάξεις με απλό τρόπο σωματίδια αλουμινίου ψεκάζοντας από την έξοδο του τζετ, την έξοδο του κινητήρα. Αέριο αλουμίνιο που οξυδώνεται, οπότε είναι εφικτό. Γιατί κάποιοι προσπαθούν να ψάξουν να βρουν πώς είναι αυτά τα αεροπλάνα τα οποία ψεκάζουν και τι, ότι αν έχουν ειδικές εξόδους κλπ. Μια χαρά μπαίνει στο καύσιμο και βγαίνει από πίσω. Δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές εγκαταστάσεις. Απλώς θέλει κάποιες μετατροπές. Και λέει ότι υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία και γίνεται αυτό φτιάχνοντας νέες εκδόσεις αεροσκαφών, μιλάμε για τους κινητήρες βεβαίως, είτε ανακατασκευάζοντας τα ήδη υπάρχοντα. Οπότε πηγαίνει σε μια κατασκευαστική εταιρεία, τους λες τι θέλεις και στο φτιάχνουν. Το κόστος είναι φθηνό, αλλά όσο κάνουμε έρευνα, τόσο πιο πολύπλοκες θα φαίνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν θέλουν να γίνονται έρευνα. Γιατί θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και ο κόσμος θα αρχίσει να μαθαίνει και να αντιδρά. Οπότε θέλουν όσο μπορούν να τα κρατάνε μυστικά. Είναι, λέει, εμπειρική ερώτηση το πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι αν το μάθουν. Αυτά δηλώθηκαν δημοσίως, έτσι. Και αν λένε ότι οι τρελοί επιστήμονες είναι τόσο ανήσυχοι με το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και σκέπτονται να διεξάγουν αεροψεκασμούς για να το αντιμετωπίσουν, υποτίθεται, τότε θα πρέπει να τονίζουμε το ρίσκο του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Δηλαδή λέει ευθέως ότι πρέπει να παραπληροφορούμε τον κόσμο. Μάλιστα. Για να μην μάθει ποια είναι η αλήθεια. Βλέπω ότι αυτός είναι μαρτυριάρης. Ναι, στην ουσία, ναι. Όταν πιέζονται, πιέστηκαν, αναγκάστηκαν να βγάλουν κάποιες αλήθειες, τις οποίες όμως ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Και αυτός είναι και ο λόγος που τις αναφέρουμε. Και ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι και τόσο ηθικός ο κίνδυνος. Περισσότερο είναι σαν να εκμεταλλευόμαστε τα εγγόνια μας. Δημόσια δήλωση, έτσι. Σαν να λέω ότι θα... Ναι. Σε ερώτηση που του κάνανε, αυτοί σχεδιάζουν, από ό,τι ακούστηκε, να ρίξουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια στην ατμόσφαιρα 10 με 20 μεγατόνους αλουμινίου. Φανταστείτε το ποσό, είναι ασύλληπτο, έτσι. Τρομακτικό, τρομακτικό. Και τον ρώτησε κάποιος, σε ερώτηση αν θα έχουν αυτοί οι 10 με 20 μεγατόνοι αλουμινίου επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, είπε, για το αλουμίνιο μόλις αρχίσαμε να ερευνούμε και δεν δημοσιεύουμε τίποτα. Δεν δημοσιεύουμε τίποτα. Αυτά που βρίσκουμε, λέει, τα κρατάμε όλα μυστικά. Από αυτό και μόνο δείχνουν τις προθέσεις τους. Ναι. Δεν κάναμε σοβαρή έρευνα πάνω στο αλουμίνιο, δηλώνει. Και έτσι, ακούστε αυτό, μπορεί να υπάρχει κάτι τρομερό
που θα το μάθουμε στο μέλλον. Ακούστε δηλώσεις που κάνουν οι άνθρωποι. Μένουμε μπορεί σε να αυτό πραγματικά. Κάτι τρομερό. Είμαστε, δεν ξέρω, από τη μια μεριά τρομοκρατημένοι με το πού μπορεί να φτάσει κανείς και αν πραγματικά ο σκοπός τους που φαίνεται δεν είναι σίγουρα για το καλό μας, τότε θα πρέπει πραγματικά να ανησυχούμε, γιατί παγκόσμια φαίνεται ότι το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης είναι ένα σατανικό σχέδιο που εκτελείται είναι από ανθρώπους σατανικούς. Ακριβώς. Και πρέπει ακριβώς κάτι να κάνουμε, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι του γενικότερου πλέγματος της παγκοσμιοποίησης, δυστυχώς. Και εδώ μιλάμε με στοιχεία πλέον, έτσι. Δεν λέμε ούτε συνωμοσιολογίες, ούτε υποθέσεις. Να βάλουμε μια ανωτελεία και να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αγαπητοί μας φίλοι. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λόγος Ρωμαϊκός, συνέχεια στη σημερινή μας πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και το μεγάλο ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι τελικά μας ψεκάζουν και τι μας ψεκάζουν. Ας δούμε, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, αγαπητέ Άγγελε, έχουμε την μεγάλη, θα λέγαμε, τύχη, να το πω έτσι, που έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο, αεροπόρο, χημικό, μηχανικό και περιβαλλοντολόγο, να δώσει απαντήσεις με βάση στοιχεία. Και ήδη έχουμε μείνει έκπληκτοι με όλα αυτά που ακούμε. Αλλά η ερώτηση είναι κάποιον δύσπιστον πάλι. Έχουν γίνει μετρήσεις και έχει βρεθεί πραγματικά ότι στην ατμόσφαιρα τα ψεκαζόμενα υλικά έχουν βρεθεί και τέλος πάντων τι σύνθεση έχουν αυτά. Ναι, να μην μείνουμε στη θεωρία δηλαδή. Ναι, ναι, στρατηγέ μου, τώρα είναι που θα καταρριφθούν όλες όλοι οι ισχυρισμοί περί συνωμοσιολογίας και η δυσπιστία που υπάρχει εκ μέρους του κόσμου, ο οποίος δυστυχώς άγεται και φέρεται από την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Μήπως είναι και αποτέλεσμα του ψεκασμού, η παθητική κατάσταση. Η παθητική ναι, η δυσπιστία όχι. Μάλιστα. Η παθητική όντως είναι και του ψεκασμού και του φθορείου που είπαμε προηγουμένως. Πέσει μεγάλο ρόλο το φθόριο. Είναι απίστευτο να υπάρχουν τέτοια σχέδια πραγματικά. Αν έχουμε δυνατότητα να συζητήσουμε για το φθόριο, θα ακούσετε πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Και κατά πόσον είναι και αυτό υπεύθυνο για την καταστολή την οποία υφίσταται ένας πληθυσμός. Γιατί είναι ανεξήγητο και για τα φαινόμενα της εποχής μας που ζούμε. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ψεκάζουν τεράστιες ποσότητες πάνω από τα κεφάλια μας, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε, τουλάχιστον για την ώρα. Κυρίως αυτά που ψεκάζουν είναι αλουμίνιο, βάριο και στρόντιο. Βαρέα μέταλλα δηλαδή. Η βασική τοξίνη είναι το αλουμίνιο, το οποίο δυστυχώς υπάρχει σε μεγάλη αυθονία στο φλοιό της γης και τους είναι πάρα πολύ οικονομικό να το χρησιμοποιούν. Φανταστείτε ότι το κόστος αυτών των πτήσεων είναι αμεληταίο. Μάλιστα, οπότε δεν τίθεται θέμα κόστος. Αλλά και αυτό θα μπορούσαν να το, ξέρετε, να το ξεπεράσουν αν επρόκειτο να επιτύχουν τα σχέδιά τους. Ακριβώς όπως το λένε. Γιατί αυτή είναι και τους η ουσία. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς να δούμε αυτή όλη η ιστορία που σίγουρα δεν κάνει καλό και έχει τεράστια επιπτώση στην υγεία. Ναι. Να δούμε γιατί τέλος πάντων γίνεται. Ναι. Λοιπόν, το αλουμίνιο εντοπίσεται πλέον σε τεράστιες ποσότητες, πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια, στη βροχή, στο χώμα και στο χιόνι. Στη Βόρεια Καλιφόρνια υπάρχει ένα βουνό το οποίο ονομάζεται Σάστα, που υποτίθεται ότι είναι ένα παρθένο βουνό από το οποίο στο οποίο κάνουν μάλιστα και σκι εκεί πολύ, ορειβασία, και όλοι αυτοί πίνουν μάλιστα και νερό από αυτό το βουνό. Έγιναν μετρήσεις στο χιόνι, σε ένα δείγμα από χιόνι από αυτό το βουνό, και βρέθηκαν τα εξής, Σαντιέ μου. Με φυσιολογική τιμή αλουμινίου γύρω στα 5 μέρη ανά δισεκατομμύριο, είναι αυτό το PPB που λέγεται parts per billion, το λένε στη χημεία, με φυσιολογική τιμή γύρω στο 5, η μέτρηση ήταν 61.100.
Μιλάμε για τεράστια διαφορά από τα παραδεκτά όρια. Για αστρονομική διαφορά. Ναι. Το 5 είναι το όριο. Ασύλληπτη διαφορά, δεν το συζητάμε. Άρα κάτι συμβαίνει, γιατί ξεπερνάει αυτό το, τα όρια. Το βουνό είναι παρθένο, δεν υπάρχει τρόπος να, να επιβαρυνθεί, εκτός αν κάτι έρθει από τον ουρανό. Έτσι. Το βάριο ήταν 83, με φυσιολογική τιμή το 1. Και το στρόντιο 383, με φυσιολογική τιμή επίσης το 1. Έχει παρατηρηθεί σε μετρήσεις του χώματος επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο χώμα έχει φυσιολογική τιμή του pH. Το pH είναι αυτό που λέει κατά πόσον είναι όξινο ή αλκαλικό ένα διάλειμμα. Με φυσιολογική τιμή 4,5 μέχρι 6, βρέθηκε ότι ήταν πολύ παραπάνω, γύρω στο 7, το οποίο είναι το ουδέτερο pH, αλλά χώμα με ουδέτερο pH είναι καταστροφικό για όλους τους οργανισμούς. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι διάφοροι μικροοργανισμοί που υπάρχουν μέσα στο χώμα, τους οποίους μπορεί κανείς να παρατηρήσει με ένα μεθυντικό φακό, έχουν μειωθεί αισθητά. Μάλιστα. Σε μία τεχνητή λίμνη, η οποία είναι μέσα σε ένα παρθένο δάσος, μακριά από βιομηχανίες, αυτοκινητοδρόμους, πάλι δηλαδή δεν υπάρχει καμία επιμόλυνση από επίγειους παράγοντες, έγινε μέτρηση στο νερό και βρέθηκε για το αλουμίνιο, ακούστε τώρα τον αριθμό, με φυσιολογική τιμή το 5 πάλι που είπαμε, 375.000 μέρη ανά δισεκατομμύριο. Για το βάριο 3.090, για το στρόντριο 345. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε δείγματα τα ποσοστά αλουμινίου να έχουν αυξηθεί 50.000%. 50.000%. Και αυτοί λένε ότι δεν γίνεται τίποτα. Δεν δικαιολογείται με τίποτα, πραγματικά. Αυτό το επίπεδο των δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς. Στο Phoenix της Αριζόνα έγινε μία μέτρηση στην ατμόσφαιρα. Πήραν δείγμα αέρος, το οποίο περάσαν από ειδικά φίλτρα, όχι νερού πλέον και χιονιού που είχαμε στις προηγούμενες μετρήσεις, δείγμα αέρος. Και βρήκανε με φυσιολογική τιμή στο δείγμα αέρος το 2 για το αλουμίνιο, 39.000. Οπότε επιβεβαιώνει και την προηγούμενη υποψία, και ότι έρχεται από πάνω. Μόνο από πάνω. Μόνο από πάνω δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Και για το βάριο 2.100. Και εδώ υπάρχει και η απάντηση, γιατί ας πούμε χειροτερεύει η υγεία των ανθρώπων, πηγαίνουν στις εντατικές, γιατί αυτή η παθητικότηση, η καταστολή γενικότερα. Έχει ψυχοσωματικές λοιπόν επιπτώσεις η όλη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε και προβλήματα υγείας. Όταν εισπνέει κανείς μια επιβαρυμένη σε τέτοιο βαθμό ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Αλλά και η γενικότερη ψυχική κατάσταση και η υγεία του ανθρώπου φαίνεται ότι έχει επιβαρυνθεί σοβαρά. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που σχεδιάζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε. Μόνο σατανικά μυαλά, δηλαδή τουλάχιστον κι εγώ μένω έκθαμβος. Κοιτάξτε, μόνο αν δούμε τι υφίσταται ο ελληνισμός τα τελευταία χρόνια. Στρατηγέ μου, θα καταλάβετε ότι πράγματι είμαστε υπό την επίρρεια αποφάσεων, οι οποίες πηγάζουν από διαστραμμένους εγκεφάλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μόνο σίγουρο. Και δυστυχώς η Ελλάδα είναι από τους βασικούς στόχους της νέας τάξης πραγμάτων, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ίσως γιατί είχε αντιστάσεις που δεν μπορούσαν με άλλους τρόπους να την εξωτερώσουν. Ακριβώς. Και ακούστε τις επιπτώσεις που έχουν τώρα τα υλικά αυτά, διότι εντάξει, μπορεί να λένε αυτοί ότι, και καλά κάνουν και το λένε, έτσι. Μπορεί καθένας να λέει ό,τι θέλει. Ότι είναι για τον έλεγχο του κλίματος, για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ναι, πολύ ωραία κύριοι. Όμως αυτά, όπως αποδεικνύεται, πέφτουν πάνω στη γη, τα εισπνέουμε, τα τρώμε και τα πίνουμε. Τα προσλαμβάνουμε και μέσα από την αλυσίδα τη διατροφική. Και ναι, μεν μπορείς για το νερό που πίνεις να έχεις κάποιες επιλογές,
για την τροφή που θα φας μπορείς να έχεις κάποιες επιλογές, για το αν θα καπνίσεις και θα πεθάνεις με το τσιγάρο πάλι μπορείς να έχεις επιλογές, για το τι αέρα θα εισπνεύσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αυτό είναι που εξοργίζει. Δηλαδή σε αναγκάζουν οπωσδήποτε να υποστείς τις συνέπειες αυτών τα οποία σου ρίχνουν από πάνω. Και ακούστε, το αλουμίνιο ή επιστημονικό αργύλιο, όπως λέγεται. Τα συμπτώματα της τοξικότητάς του προσομοιάζουν με την νόσο Αλτσχάιμερ, την οποία ακούμε συνεχώς το τελευταίο καιρό. Υπάρχει δραματική αύξηση παγκοσμίως. Ναι. Και επηρεάζει επίσης και δημιουργεί οστεοπόρωση. Κολικούς, γαστροεντερικά προβλήματα, υπερβολική νευρικότητα, ανεμία, πονοκεφάλους, μειωμένη λειτουργία του ύπατος και των νεφρών, απώλεια μνήμης, προβλήματα ομιλίας, μυϊκά άλγη, παρεμβολές στο μεταβολισμό του ασβεστίου, ραχύτιδα, καρκίνο. Τι άλλο πρέπει να προσθέσουμε? Νομίζω ότι αρκούν για να εξολοθρεύσουν τους πληθυσμούς. Ακριβώς. Ας έρθουμε στο βάριο. Το άλλο βαρύ μέταλλο το οποίο προσθέτουν. Είναι υπεύθυνο για τη σκλήνηση κατά πλάκας. Μήπως γίνεται έξαρση της σκλήνησης κατά πλάκας στην εποχή μας? Σαφώς. Και πολλών άλλων νευροεκφυλιστικών νόσων. Λένε ότι ψεκάζουν η δικαιολογία που δίνουν και το παραδέχονται βάριο για να ενισχύσουν ή για να ανακλώνται τα σήματα, τα ραδιοφωνικά ή τα κύματα ραντάρ κατά μήκος των γραμμών πτήσεως πολεμικών αεροσκαφών ή σε περιοχές όπου γίνονται δοκιμές πυράβλων και ούτω καθεξής. Για δε το στρόντιο, το οποίο επίσης ευθύνεται για καρκίνους και πολλά άλλα, λένε ότι είναι πολύ ασταθές, όπως και τα υπόλοιπα, στον αέρα και στο νερό. Και πώς διατηρείται, στρατηγέ μου, πώς διατηρείται το στρόντιο? Μέσα στην κυροζίνη. Για να μην οξυδωθεί το στρόντιο, το βάζουν μέσα σε κυροζίνη. Και τι χρησιμοποιεί η κυροζίνη? Όλα τα αεροπλάνα. Άρα πολύ απλά το προσθέτει στο καύσιμο των αεροσκαφών και βγαίνει από πίσω και κάνει τη δουλειά που κάνει. Οπότε φαίνεται πόσο απλά είναι εφικτό ένας αεροψοκασμός να εμπεριέχει και να δικαιολογεί τελικά αυτά τα υλικά. Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν χρειάζεται καμία αυτή που λένε πρόσθετες εγκαταστάσεις κλπ. Κάποιες μετατροπές στους κινητήρες των αεροπλάνων. Και όλα λύνονται. Το αλουμίνιο είναι πολύ επικίνδυνο για όλα τα βιολογικά συστήματα. Έτσι. Πέφτει υπό τη μορφή αλουμινίου αυτό που ξέρουμε στα ντενεκεδάκια των αναψυκτικών, τα οποία είναι πάρα πολύ βλαβερά. Όλα τα ντενεκεδάκια διαχέουν αλουμίνιο μέσα στο υγρό. Αυτά είτε αναψυκτικών είτε μπύρα και είναι πάρα πολύ βλαβερά. Και αυτά ευθύνονται για την νόσο Αλτσχάιμερ, έτσι. Ας το ξέρει αυτό ο κόσμος. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Ακόμη και τα αθώα αυτά αλουμινένια κουτάκια. Δεν είναι αθώα καθόλου. Δεν είναι καθόλου αθώα. Απλώς δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι καθόλου αθώα. Και τα αναψυκτικά αυτά που έχουν μέσα και σε μπύρα που έχουν γίνει μετρήσεις, γιατί και μπύρες είναι σε αυτά, έχει βρεθεί μεγάλο ποσοστό αλουμινίου. Το οποίο μπαίνει στον οργανισμό και είναι δυστυχώς τα ποσοστά σωρευτικά, δεν αποβάλλονται αυτά. Υπάρχει επιβάρυνση λοιπόν ούτως ή άλλως μέσα στις διατροφικές συνήθειες και στην τυποποίηση των τροφίμων. Ναι. Απλώς αυτά μπορείς να επιλέξεις να μην τα χρησιμοποιείς. Κάποιος που ξέρει να χρησιμοποιείται είναι και δάκια. Έρχεται ο αεροψεκασμός, φαίνεται, για να καλύψει όλες τις εκδοχές και να μην αφήσει επιλογές. Λοιπόν, και αυτό οξυδώνεται. Αυτά οξυδώνονται όταν βγουν στην ατμόσφαιρα και ως οξύδια αλουμινίου μπαίνουν στον οργανισμό, δημιουργούν πλάκα στις αρτηρίες και στη συνέχεια οδηγούν στο θάνατο. Είναι πολύ επικίνδυνο το αλουμίνιο για τα βιολογικά συστήματα. Όταν εισχωρεί σε μια περιοχή του οργανισμού, δεν φεύγει και μπλοκάρει τη λειτουργία της. Επίσης, είναι πολύ έφλεκτα και έχουν αναφέρει πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια σε φωτιές στις ΗΠΑ, που εκεί οι φωτιές είναι τεράστιες. Τα δάση έχετε δει, φαντάζομαι, στιγμιότυπα,
ότι είναι πάρα πολύ πιο έντονες οι φωτιές, που σημαίνει ότι είναι επιβεβαρημένη η ατμόσφαιρα με τα σωματίδια του αλουμινίου και επομένως έχουν ένα νέο, ας πούμε, βαθμό επικινδυνότητας να αντιμετωπίσουν. Τα δέντρα σε πολλές από τις περιοχές όπου γίνονται οι ψεκασμοί αρχίζουν και πεθαίνουν σιγά-σιγά. Ήδη υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν μεταλλαγμένους σπόρους, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να επιβιώνουν σε εδάφη μολυσμένα από αλουμίνιο. Να λοιπόν. Που δηλώνουν. Μάλιστα. Σπόροι ανθεκτικοί στο αλουμίνιο. Στο μέλλον, επομένως, λοιπόν, οι σοδιές δεν θα αντέχουν, θα πεθαίνουν. Θα είναι αναγκασμένοι οι αγρότες να προμηθεύονται μόνο τους σπόρους, τους ανθεκτικούς, μάλιστα, στο αλουμίνιο από συγκεκριμένες εταιρείες. Έχουμε ακουστά τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία και κατασκευή μεταλλαγμένων σπόρων, τη Monsanto. Υπάρχουν και πολλές άλλες. Και βεβαίως θα είναι αδύνατον. Εδώ έρχεται και δένει και αυτό το θέμα. Το οποίο έχει να κάνει με το ότι ό,τι τρως και ό,τι κάνεις θα είναι ελεγχόμενο. Όλα, στρατηγέ μου, δένουν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει τυχαία. Ένα είναι το σχέδιο τελικά και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα. Και αυτά όλα είναι παρακλάδια, είναι κομμάτια, project. Ακριβώς, κομμάτια του σχεδίου. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν θα μπορούμε ούτε τους φυσικούς σπόρους να καλλιεργούμε, οι οποίοι σε αυτό το περιβάλλον το επιβαρημένο με αυτά τα μέταλλα θα πεθαίνουν. Έτσι. Πηγαίνουμε και σε σχατολογικές πλέον ανησυχίες και προβληματισμούς, αυτά που λέει και η Αποκάλυψη τελικά, ότι θα επιμολυνθεί η ατμόσφαιρα με παρεμβάσεις του ανθρώπου. Ακριβώς. Και θα φτάσουμε σε εποχές που θα έχεις την δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στο νερό, αλλά δεν θα μπορείς να το πεις. Έτσι, έτσι. Θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στο ψάρι που είναι πλούσιο σε πάρα πολλά στοιχεία θρεπτικά, αλλά δεν θα μπορείς να το φας γιατί θα είναι μολυσμένο. Το βασικό είναι, ο αέρας για τον οποίο δεν σου αφήνουν πλέον επιλογές. Δεν και φτάνουμε και στον αέρα, στο απόλυτο πραγματικά, στην απόλυτη εξάρτηση και δεν μπορούμε να ζούμε με μάσκες χημικού πολέμου, δεν μας αφήνουν επιλογές. Σου λέει θα το εισπνεύσεις, θες, δεν θες. Μήπως ζούμε μέρες αποκάλυψης τελικά, κύριε Βασιλιάδη, ήδη. Νομίζω ότι τα δείγματα εκεί μας οδηγούν. Διότι πλέον ξεδιάντροπα αρχίζουν να ξεδιπλώνουν τα σχέδιά τους και απροκάλυπτα και πολλές φορές δεν τους νοιάζει. Κάθε μέρα διαπιστώνουμε έναν παγκόσμιο σχέδιο και το γευόμαστε σαν σύγχρονοι άνθρωποι της εποχής μας, ότι δεχόμαστε μία επίθεση. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι απλώς διέστηση, είναι μια πραγματικότητα με όλα αυτά που ακούμε. Και προς επίρρωση λοιπόν αυτών επιβεβαιώνονται και με στοιχεία πλέον και με μετρήσεις και με αναφορές και το θέμα των αεροψεκασμών ότι δεν είναι κάτι αθώο. Ας έρθει όποιος νομίζει να το συζητήσουμε και να δούμε τι επιχειρήματα θα έχει. Οτιδήποτε πλέον λένε για συνωμοσιολογίες και ούτω καθεξής. Κάποιος άλλος, κύριε Βασιλιάδη, πάλι δύσπιστος, θα έλεγε, μα με συγχωρείτε, υπάρχουν και έξυπνοι αεροψεκασμοί, οι οποίοι μπορούν να επιλέγουν ποιους θα επιβαρύνουν. Γιατί υποτίθεται ότι αυτοί που τα σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα σατανικά μυαλά, φαντάζομαι ότι επηρεάζουν και τους ίδιους και τις οικογένειές τους κλπ. Τι θα απαντούσατε σε αυτό πάνω? Ναι, είναι μια πολύ ευφύς ερώτηση αυτή που κάνετε. Ειλικρινά δεν γνωρίζω την απάντηση. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις εντολές ότι έχουν βρει συγκεκριμένα αντίδοτα. Αλλά και κάτι ακόμα πιο απλό, ότι αυτό δεν συμβαίνει στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, οι λίγοι. Γιατί μη φανταστείτε ότι δεν είναι αναλώσιμοι αυτοί οι οποίοι πετάνε τα αεροπλάνα, οι γεωμηχανικοί, οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτά όλα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί τους οποίους δεν αγγίζει. Στην ουσία και αυτοί είναι όργανα τους, δηλαδή. Ακριβώς. Όργανα άβουλα. Άβουλα τα οποία κατά την άποψή μου είναι και αναλώσιμα. Έτσι. Και γι' αυτό δεν δίνει κανένα σημασία κατά πόσον αυτοί θα επηρεαστούν από το. Τους δίνουν και ένα καλό μισθό για να μην μιλάνε. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι τους εξαγοράζουν τις συνειδήσεις. Έτσι. Κάπως έτσι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Εδώ στην Ελλάδα. Ίσως θα είχε και ενδιαφέρον να αναφερθούμε. Έχουμε ακόμη λίγα λεπτά και θα ήθελα τουλάχιστον κι εγώ, σκεπτόμενος, πιστεύοντας
και εσείς Έλληνες, να δούμε εμείς ως απλώς ο πληθυσμός. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν αντιδράσεις, παρά όπως είπαμε κάποιες φωνές ανησυχίας και κάποια άλλα μέσα από το διαδίκτυο, το ελεύθερο διαδίκτυο που διακινούνται κάποιες τέτοιες ειδήσεις, κάποιες πληροφορίες, κάποια βίντεο. Τι γίνεται στην Ελλάδα και τι μπορούμε να κάνουμε? Το τι γίνεται, γίνεται αυτό που βλέπουμε κάποιες μέρες πάνω από τα κεφάλια μας. Στρατηγέ μου, ξέρετε αν... Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν οι αρχές, οι αρμόδιες εδώ έχουν ασχοληθεί θα σας πω. Ή τι εντολές παίρνουν. Αν κάποιος αναζητήσει την ετυμολογία της λέξης άνθρωπος, θα δει είναι ότι είναι αυτός ο οποίος κοιτάει επάνω. Λοιπόν, είναι καλό να κοιτάμε πάνω και όχι κάτω. Και με αυτόν τον τρόπο θα βλέπουμε και τι γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας, ερήμην μας και ναυνία μας. Το πρώτο δίδαγμα είναι να συνεχίσουμε να κοιτάμε προς τα πάνω. Σωστό. αυτό είναι βασικό και προϋπόθεσης. Λοιπόν, δεν έχει παραδεχτεί κανένας επίσημος τίποτα. Στην Ελλάδα και... Έχει γίνει ερώτησης στο κοινοβούλιο. Και μάλιστα αυτός ο οποίος τη συνέταξε είναι αυτή τη στιγμή στέλεχος της Εθνικής Εταιρείας και αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως. Έγινε η ερώτηση προς το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και ο ένας έριχνε στον άλλο το μπαλάκι. Μάλιστα. Και κάποια στιγμή προσφάτως το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, επειδή υπήρξαν κάποιες πιέσεις, βγήκε και είπε, τα διέψευσε μάλλον και είπε ότι δεν συμβαίνει αυτό που νομίζετε, αλλά είναι τα ίχνη των... Απλά και μόνο αυτά δηλαδή και τίποτα από τα συνηθισμένα. Ναι, εσείς ναι, και... ως εθνική εταιρεία, μιας και αναφερθήκατε και σε αυτό και πραγματικά επειδή γνωρίζουμε και την ανησυχία και το ρόλο και την αποστολή που έχει εστερνιστεί η εταιρεία και κάνει έναν αγώνα αντίστασης με τα όπλα που διαθέτει, τι προγραμματίζετε να κάνετε για αυτό το θέμα? Ναι. Κοιτάξτε, ήδη την περασμένη εβδομάδα στείλαμε μία ερώτηση προς τους υπουργούς υγείας, οικονομικών, εθνικής αμήνης, αναπτύξεως ανταγωνιστικότητας υποδομών, μεταφορών και δικτύων, περιβάλλοντος, ενεργείας και κλιματικής αλλαγής. Αν μου επιτρέψετε να διαβάσω 3 λεπτά, γιατί αξίζει τον κόπο. Θέμα αεροψυκασμοί, αγνώστου προελεύσεως και υπόπτου σκοπού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στον ουρανό λευκές ουρές, νεφοειδείς γραμμές, που αφήνουν πίσω τους ορισμένα αεροπλάνα. Για αυτές τις παράξενες ουρές που παραμένουν στον ουρανό για μεγάλο χρονικό διάστημα, λέγονται πολλά και διάφορα, ενώ κυρίως υποστηρίζεται ότι κάποιοι μας ψεκάζουν ανηλαιώς και με συγκεκριμένους στόχους. Οι ουρές αυτές δεν εξαφανίζονται σε μερικά λεπτά όπως συνέβαινε συνήθως, αλλά διατηρούνται στον ουρανό για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή επί ώρες, απλώνονται σιγά-σιγά και κάποιες φορές σχηματίζουν ένα εκτεταμένο ουράνιο πέπλο. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, τη γειτονική Ιταλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και σχεδόν σε κάθε χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι ένα φαινόμενο που άρχισε να παρατηρείται όλο και πιο έντονα τα τελευταία 10 χρόνια και προκαλεί όχι μόνο πολλές συζητήσεις και εικασίες, αλλά και μεγάλη ανησυχία, καθώς επαναλαμβάνεται με μεγάλη συχνότητα. Από αναλύσεις που έγιναν μέχρι τώρα από ορισμένες ομάδες ή πανεπιστήμια, παρατηρήθηκε ότι το δημιουργούμενο από αεροψυκασμούς ουράνιο πέπλο περιέχει σωματίδια αλουμινίου, βαρύου ή στρονδίου σε ποσότητες που φυσιολογικά δεν έπρεπε να υπάρχουν ούτε στο έδαφος ούτε στο νερό. Υπόψιν ότι το αλουμίνιο, το βάριο και το στρόντιο είναι υλικά που όταν πέσουν στο έδαφος μολύνουν ανθρώπους, υδροφόρο ορίζοντα και τροφική αλυσίδα. Τα αεροπλάνα που αφήνουν πίσω τους χημικές ουρές κάνοντας τους πάντες να ανησυχούν δεν φέρουν διακριτικά ενώ κανείς δεν γνωρίζει από πού απογειώνονται ή πού προσγειώνονται. Είναι βέβαια προφανές ότι όταν ομιλούμε για άγνωστα αεροσκάφη δεν εννοούμε ότι δεν τα γνωρίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αλλά ότι δεν ενημερώνονται επαρκώς οι πολίτες, παρότι υπάρχουν άφθονες καταγγελίες για αεροσκάφη, τα οποία ασφαλώς πετούν με άδεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πλην όμως είναι χωρίς διακριτικά. Το πιθανότερο είναι να απογειώνονται από στρατιωτικά αεροδρόμια και να προσγειώνονται σε αυτά, οπότε και δεν κοινοποιούνται τα διαγράμματα των πτήσεών τους. Συγχρόνως, κανένας διεθνής οργανισμός, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, η χώρα ή παρουσία Καναδάς και άλλες, δεν παραδέχεται επισήμως ότι πραγματοποιούνται τέτοιου είδους αεροψεκασμοί. Έχουν όμως ανεπισήμως αφήσει να διαρρεύσει ότι οι ουρές των αεροπλάνων περιέχουν σωματίδια από αλουμίνιο και βάριο και πως οι εν λόγω αεροψυκασμοί γίνονται για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή της κλιματικής αλλαγής. Το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει διαχρονικά αρνηθεί
να παράσχει οποιαδήποτε πληροφόρηση στο κοινό, ισχυριζόμενο ότι τα αεροπλάνα που εκτελούν τους ψεκασμούς δεν είναι στρατιωτικά και ότι δεν απογειώνονται από στρατιωτικά αεροδρόμια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δηλώνει αναρμόδιο και παραπέμπει στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαιώνει ότι πραγματοποιούνται ψεκασμοί για συγκεκριμένους σκοπούς, δηλαδή για καταπολέμηση των κουνουπιών, για προστασία από γαλαζοπτώσεις, για πυρόσβεση, αλλά σχετικά με τους υπόπτους αεροψεκασμούς, δηλώνει ότι δεν έχει υπόψη κανένα πραγματικό στοιχείο ή σχετική πληροφόρηση και δεν έχουν καταγραφεί από τις υπηρεσίες ελέγχου εν αέρια κυκλοφορίας, αεροσκάφια, γνώσης ταυτότητας και υπόπτου συμπεριφοράς. Η έλλειψη ενημερώσεως ή μάλλον η ύποπτη σιωπή των αρμοδίων στις συνεχείς ερωτήσεις και καταγγελίες έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη δημιουργία κλίματος ανησυχίας στους πολίτες, αλλά και πίστεως ότι ξένα κέντρα αποφάσεων με την ανοχή των κυβερνώντων πραγματοποιούν υπόπτους αεροψεκασμούς με χημικά για να εξοντώσουν τα αδύναμα μέλη του πληθυσμού και να εξουσιάσουν πλήρως τα υπόλοιπα. Οι φωνές που επιμένουν στη δενέργεια υπόπτων αεροψεκασμών με τις ολέθριες συνέπειες επί της υγείας του πληθυσμού καθημερινά πληθαίνουν. Και δεν ομιλούμε μόνο για ανήσυχους και παραδυτικούς πολίτες. Ομιλούμε για έγκυρους επιστήμονες, συνεργάτες μεγάλων ερευνητικών κέντρων, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Άλλωστε, υπάρχει πλειάδα σχετικών δημοσιευμάτων, ελληνικών και ξένων, που έχουν κατά καιρούς κατακλείσει το διαδίκτυο αλλά και τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει αν γίνονται τέτοιου είδους χημικοί αεροψεκασμοί στη χώρα μας και αν γίνονται, για ποιο λόγο και με ποιες επιπτώσεις, άμεσες ή μελλοντικές, στην υγεία των Ελλήνων και στο περιβάλλον. Είναι υποχρέωση επίσης της πολιτείας να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό για όλες τις λεπτομέρειες. Ερωτάστε, ποια είναι η θέση της κυβερνήσεως επί του θέματος συνολικά, από ποιους πραγματοποιούνται οι χημικοί αεροψεκασμοί με τα μυστηριώδη αεροπλάνα που υπερίπτανται πολύ συχνά στον ελληνικό εν αέριο χώρο και για ποιο σκοπό, ποια είναι η χημική σύσταση του ψεκαζομένου υλικού και από ποια αρχή έχει εγκριθεί η χρήση του. Θα προβείτε σε συλλογή δειγμάτων των χημικών ουσιών που περιέχονται στις ουρές που αφήνουν τα αεροπλάνα, προκειμένου αυτές να υποβληθούν σε χημικές και βιολογικές αναλύσεις. Ποιες είναι οι επιπτώσεις άμεσες ή μελλοντικές των αεροψεκασμών στην υγεία των Ελλήνων και στο περιβάλλον, από ποια αρχή έχει αδειοδοτηθεί η διενέργεια των αεροψεκασμών, πότε άρχισαν, με τι πρόγραμμα εκτελούνται και πότε θα ολοκληρωθούν, ποιος είναι ο αριθμός των αεροσκαφών που εκτελούν τους αεροψεκασμούς, ποια είναι η εθνικότητα των χειριστών και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες αυτών των αεροσκαφών, ποια αεροδρόμια χρησιμοποιούνται για προσγείωση, απογείωση, συντήρηση και ανεφοδιασμό, γιατί τα συναρμόδια υπουργεία αρνούνται να παράσχουν συγκεκριμένες απαντήσεις για τους αεροψεκασμούς, τώρα που είναι ολοφάνερο ότι αυτή είναι γεγονός και είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες, μήπως έχουν βάση οι θεωρίες συνωμοσίας που εντέχνως αφήνει η κυβέρνηση να καλλιεργούνται. Νομίζω ότι έτσι συνοπτικά και ως επίλογο, κύριε Βασιλιάδη, δώσατε το όλο πλαίσιο της κουβέντας και εναπόκειται στους αγαπητούς μας φίλους που μας παρακολούθησαν σήμερα να προβληματιστούν και είτε ως άτομα, είτε ως φορείς, είτε ως κοινωνίες μικρές ή μεγάλες να αντιδράσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Νομίζω ότι μέσα από τέτοιες κουβέντες προσπαθούμε όχι να παραπληροφορούμε, αλλά να ενημερώνουμε σωστά, να προβληματιζόμαστε όλοι μας και να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να αντέξουμε αυτό το πόλεμο το παγκόσμιο που γίνεται, ακόμη και περιορίζοντας τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε ελεύθερα. Έτσι. Τουλάχιστον όμως, αγαπητοί μου φίλοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπνέουμε ελεύθερα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.